Έχω ξεκινήσει εδώ και 15 χρόνια. Λόγω των ατασταλιών που γινόταν και που γίνονται και συνεχίζονται να γίνονται στις τιμές του ελαιολάδου, θέλησα να αναλάβω να πάρω τα ηνία στα χέρια μου. Οπότε φρόντισα να κάνω ένα τυποποιητήριο και να έρθω σε επαφή με τους αγοραστές και με τους καταναλωτές για να μπορώ να κινιέμαι ανεξάρτητα και να μην περιμένω από κανέναν. Αυτή η κίνηση έχει γίνει εδώ και 12 χρόνια με τη δημιουργία του εμφιαλωτηρίου και συνεχίζω, φαντάζομαι πάρα πολύ καλά, να ικανοποιούμε και να έχω την ποιότητα που χρειάζεται. Είναι όμορφο να φέρνεις βραβεία στον τόπο σου. Οπότε έχω πάρει τα τελευταία 10 χρόνια που παίρνω μέρος σε συμμετοχή αρκετά βραβεία. Από Ιταλία, στο διαγωνισμό βιολογικών ελαιολάδων, η Biol που γίνεται, και εδώ στην Ελλάδα. Περισσότερο νομίζω ότι η διάκριση έρχεται στον τόπο παρά προσωπικά σε μένα. Σε μένα σημαίνει ένα μπόνους από την ποιότητα του ελαιολάδου. Η αγορά είναι στάνταρ, αλλά για το χώρο που έρχεται το βραβείο νομίζω ότι είναι ό,τι το καλύτερο. Οι κατηγορίες που διακρίθηκα είναι στο αγουρέλαιο και στο κανονικό το λάδι, που υπάρχουν δύο διαφορετικά μπραντ. Το ένα είναι το Γέρας, το πονίμιο εδώ της περιοχής, και συγχρόνως καθορίζει το έπαθλο που παίρνανε οι Ολυμπιονίκες. Το οποίο πήρε το ασημένιο και το αγουρέλαιο, το έως ιό που πήρε το χρυσό στην κατηγορία του. Οι αγορές στις οποίες κινείται το ελαιόλαδο είναι η Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία και Αθήνα. Η ελαιοκομική εξέλιξη στη Λέσβο δυστυχώς πάει από το κακό στο χειρότερο. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον γιατί όλα αυτά καθορίζονται από τις τιμές. Η νεολαία που θα έπρεπε να κρατάει τα ηνία δείχνει να βαριέται. Οπότε πρέπει να υπάρχουν ριζοσπαστικές κινήσεις στον τομέα του ελαιολάδου, στον πρωτογενή τομέα, του νησιού μας στον τομέα, γιατί δεν θα μιλήσουμε ούτε για τουρισμό. Σχεδόν έχουν εξαλειφθεί αυτά, έχουν εξαφανιστεί. Θα μιλήσω καθαρά για τον πρωτογενή τομέα που είναι το ελαιόλαδο και η κτηνοτροφία. Όσον αφορά το θέμα του ελαιολάδου, υπάρχει εγκατάλειψη του ελαιόνα και όλα αυτά βασίζονται στις τιμές και στις καιρικές συνθήκες που υπάρχουν στο να έχουμε ελαιόλαδο ή όχι. Δηλαδή, μια καρπία, οι ασθένειες, όλα αυτά δημιουργούν προβλήματα. Πέρυσι δεν είχαμε πολλή ποσότητα. Εφέτος κάτι ξαναδημιουργήθηκε, πάλι έχουμε χάσει τη χρονιά. Δηλαδή, είναι λιγάκι παράξενο και περίεργο. Οπότε πρέπει να δοθεί βάση για να μην είναι νεολαία εδώ. Βάση στον τομέα του ελαιολάδου. Το ενδιαφέρον που υπάρχει για το ελαιόλαδο της Λέσβου είναι τεράστιο. Υπάρχουν, επειδή είναι ο χώρος παράξενος, δηλαδή μιλάω για βουνά και δύσβατα μέρη, υπάρχει ένα θέμα. Αυτό το θέμα που υπάρχει είναι το ότι δεν μπορείς εύκολα να πας να καλλιεργήσεις, δεν μπορείς εύκολα να πας να ψεκάσεις, δεν μπορείς εύκολα να πας να βάλεις τα λιπάσματά σου, οπότε έχουμε ένα φυσικό προϊόν σε ένα όμορφο περιβάλλον. Υπάρχει ένα δάσος, ένα ελαιοδάσος, το οποίο αυτό το σέβονται οι άλλοι και βλέπουν τη διαφορά στο να μπαίνει ένα μηχάνημα για να σου έχει το προϊόν έτοιμο, από το να πηγαίνεις από το πρωί μέχρι το βράδυ για να πετύχεις το μέγιστο, που είναι πάρα πολύ δύσκολο και πολύ έξοδο μάλλον. Οπότε ο άλλος το βλέπει αυτό. Βλέπει τις παιδιάδες που καλλιεργούνται, που είναι υπερσύγχρονες όλες οι εκμεταλλεύσεις, βλέπει και τις δικές μας και έχει ενδιαφέρον για το ποιοτικό λαδάκι. Οπότε το ελαιόλαδο της Λέσβου είναι δακτυλοδεικτούμενο και έχει αγοραστικό κοινό. Το θέμα είναι εμείς οι ίδιοι να αποφασίσουμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία. Είτε
για εξαγωγές, είτε για ντόπια κατανάλωση, που μιλάω για ντόπια κατανάλωση από τα δικά μας τα σπίτια, από τις ταβέρνες, μέχρι τις τουριστικές περιοχές στην Ελλάδα, οι οποίες προμηθεύονται, δεν ξέρω εγώ από πού, ελαιόλαδο. Παράδειγμα, θα μπορούσαν να φτιαχτούν οι συγκοινωνίες και να έχουν άμεση πρόσβαση στην Νότια Ελλάδα, η οποία είναι φουλ από τουρισμό. Αυτοί έχουν το προϊόν τους, είναι ο τουρισμός. Η κατανάλωση είναι τεράστια. Ναι, όμως, εγώ για να πάω όμως στη Σαντορίνη ή στη Μύκονο ή στην Πάρο ή οπουδήποτε άλλου υπάρχει τουρισμός, πρέπει να κάνω το γύρο του κόσμου για να φτάσει το προϊόν μου εκεί. Πράγμα που καταντάει όλους διόλου ασύμφορο. Και σε μένα, που θα πάω να βρω τους πελάτες μου, και για το ίδιο το προϊόν που θα ταξιδέψει για να πάει στον προορισμό του. Περισσότερο συμφέρει να το στείλει στη Γερμανία παρά στην Πάρο, ένα παράδειγμα. Περισσότερο χρόνο, περισσότερα έξοδα. Πέρα από εκεί, είναι στο θέμα της εκπαίδευσης εδώ του ποιοτικού ελαιολάδου που θα μπορούσε να προσφέρει με τα σεμινάρια, είτε πρόκειται για νεολαία, είτε πρόκειται για ήδη φτασμένους παραγωγούς. Χρειαζόμαστε μάθηση στον τομέα του ελαιολάδου, γιατί και οι άλλοι που θέλουν το δικό μας ελαιολάδο θέλουν την ποιότητα.